εδώ βλέπετε τους τρόπους, τα μηχανήματα ας πούμε που χρησιμοποιούνται, έτσι. Επάνω είναι η περιποτομογράφος, γίνεται μια παρακέντηση μαστού με το πιβελόνι και αυτά κάτω είναι το γουρτσάκι και η σπάτουλα χρησιμοποιούνται για τη λήψη των τεστ Παπα-Νικολάου, των κολποτραχυλικών επιχρησμάτων. Το εργαστήριο, μάλλον το έχετε κάνει για FNA, για παρακεντήσεις, με λεπτή πελώνη, όχι, ίσως ακολουθήσει. Μπορούμε να προσεγγίσουμε είτε ψηλαφυτές αλλοιώσεις, είτε μη ψηλαφυτές αλλοιώσεις σε εντοβάθη όργανα. Άρα μιλάμε για παρακεντήσεις μαστών, λεμφαδένων, θηρεοειδού, ιαλογόνων. Αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε και τα ρολογικά με FNA και τα εντοβάθη όργανα. Είπα πνεύμονα, πάντρεας, μεσοθωράκιο, πρακτικά τα σχεδόν όλο το ανθρώπινο σώμα. Τώρα, οι εικόνες στην αποφολιωτική κυταρολογία και στις παρακεντήσεις με λεπτή πελώνη των κυτάρων δεν διαφέρουν πολύ. Λίγο πολύ τα κύτταρα έχουν την ίδια μορφολογία, τα κριτήρια κακοήθειας είναι τα ίδια. Μικρές διαφορές υπάρχουν για εμάς τους κυταρολόγους. Και να μιλήσουμε τώρα για ένα ιδιαίτερο είδος κυταρολογικών εξετάσεων, που είναι η μελέτη των υγρών σωματικών υλοτήτων. Ποια υγρά είναι αυτά? Το πλευρητικό, το περιτοναϊκό υγρό, ή ασκητικό υγρό, δηλαδή το υγρό της κοιλιάς, περικαρδιακό υγρό, αρθρικό υγρό και βέβαια το εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Τώρα, δύο λόγια για την κυταρολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος δεν θα επιμείνω, αφορά στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό και σε άμεσα παρασκευάσματα εγκεφάλου με εντυπώματα. Ενδείξεις της κυταρολογικής εξέτασης εγκεφαλονοτιαίου υγρού, εδώ παίζει ρόλο η φλεγμονή, οι νικίτιδες δηλαδή, γιατί πολλές φορές όταν υπάρχει εγκεφαλονοτιαίο υγρό δεν είναι σε θέση οι γιατροί να ξέρουν από την αρχή περί τίνος πρόκειται, άρα αποστέλνουν και στο κυταρολογικό εργαστήριο ένα δείγμα. Όταν δούμε ότι είναι γεμάτο φλεγμονώδη στοιχεία, αυτό είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει μηνυκύτητα. Μια ένδειξη φλεγμονή. Βεβαίως μπορούμε να διαγνώσουμε και νεοπλάσματα, είτε πρωτοπαθή είτε δευτεροπαθή, μεταστάσεις, δηλαδή μεταστατικά νεοπλάσματα στον εγκέφαλο, αλλά και παθήσεις του αιμοποιητικού και του λεμφικού ιστού. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μη νεοπλασματικά νευρολογικά προβλήματα, δεν έχουν ειδικά διαγνωστικά κριτήρια στην κυταρολογία. Μπορούμε να δούμε αιμορραγία, πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια δηλαδή. Δεν θα δούμε όμως κάτι ιδιαίτερο, κάτι ειδικό. Συμπληρωματικές μέθοδοι που βοηθούν στους κυταρολόγους. Ήδη μιλήσαμε για νοσοκυταροχημία, όπου ουσιαστικά βάφουμε τα πλακάκια, όπως και οι παθολογοανατόμοι, εκτός από τις κλασικές χρώσεις Παπα-Νικολάου και γκύμψα, βάφουμε με κάποιους δείκτες που ανοιχνεύουμε πρωτεΐνες συνήθως ή ομογονίδια, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην τυποποίηση των νεοπλασμάτων. Ανάλογα με την προέλευσή του, κάθε νεόπλασμα έχει συγκεκριμένο, ας πούμε, ανοσοκυταροχημικό, ανοσοεστοχημικό προφίλ. Επομένως, μπορούμε να, ειδικά όταν βλέπουμε ένα μεταστατικό καρκίνο άγνωστης αιτιολογίας, βάσει των δεικτών που θα εκφράζουν, μπορούμε να πιθανολογήσουμε την πρωτοπαθή του εστία. Με την άνοσο κυταροχημία, και την, βεβαίως και την κυταροχημία, που είναι απλούστερες χρώσεις, ανοιχνεύουν, πλένουν κλπ. Σε ό,τι αφορά τις μοριακές τεχνικές, τις ξέρουν οι βιολόγοι ακόμα καλύτερα. Κυταρομετρία ροής, ήδη μιλήσαμε ότι γίνεται στα μπαλ κυρίως και στα υγρά όταν μας ρωτούν οι κλινικοί γιατροί αν υπάρχει επινέμιση από ένα λέμφωμα, ας πούμε, σε ένα πλευρητικό υγρό. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και ανάλυση εικόνας για ερευνητικούς σκοπούς, δεν χρησιμοποιούνται στη ρουτίνα. Αυτό ήταν η πρώτη, το πρώτο σετ. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Πήρατε μια εικόνα από τις εξετάσεις που έχουμε. Ήθελα να ρωτήσω για τα όλα με τα τρία δείγματα.
Ναι, ναι. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει ιστορικό καρκίνο, ροδοχοκίστη ή πολύποδες, μπορεί ναι. να το κάνει προληπτικά όπως το test pap, από μόνο, δηλαδή... Έτσι, έτσι, βέβαια το κάνει. Ας πούμε, και προληπτικά το κάνει, ειδικά όταν υπάρχουν, ας πούμε, θυλώματα και έχει βγάλει μία φορά, ο ουρολόγος του προτείνει αφόρου ζωής να κάνει κάθε εξάμηνο. Αν δεν έχει βγάλει και παρόλα αυτά ιστορικό, μπορεί να το κάνει προληπτικά. Ναι, βέβαια, βέβαια μπορεί να το κάνει προληπτικά. Το είναι και μια εύκολη γενικά. Πανεύκολη είναι αντί να πας στο μικροβιολόγο της, την εξέταση που θα πας το πρωί και βγαίνει στον κυταρλό και μάλιστα δεν θέλει και τόσο σαν, δεν θέλει αυστηρές συνθήκες αντισηψίας. Επειδή ακριβώς δεν ψάχνουμε εμείς μικρόβια, δεν μας πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Αν το στέλνουν αμέσως στο εργαστήριο δεν χρειάζεται τίποτα, αν έρθει αυθημερών, θα πάρει το πρωί και τα φέρει τις πρωινές ώρες. Αν χρειάζεται να μείνει, μπορεί να μπει σε ενόπνευμα και να αποσταλιάσουμε και την επόμενη μέρα. Και μένει στο κτίριο μια χαρά. Είναι δηλαδή πανεύκολες εξετάσεις, είναι και αυτές προληπτικές εξετάσεις βεβαίως. Και τις προτείνουν οι ουρολόγοι ή οι παθολόγοι, όχι μόνο όταν υπάρχει ιστορικό, αλλά όταν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που τους υποπτεύει. Ακόμα και μικροσκοπική αιματουρία. Αυτά που λένε στα μπου, στα ούρα. Ζητούν οι ουρολόγοι, οι παθολόγοι να γίνεται προληπτικά, ας πούμε, εξέταση κυταρολογική ούρα. Τώρα να περάσουμε σε μια δεύτερη σειρά. Παρεπιπτόντως, πόσοι είναι οι γιατροί εδώ? Αρκετοί. Τρεις, τέσσερις. Και οι υπόλοιποι είστε, έχετε σπουδάσει το πρώτο πτυχίο, βιολόγοι. Βιολόγοι. Άλλοι, επιστήμη. Τεχνολόγους. Τεχνολόγους. Νοσηλευτικοί. Νοσηλευτικοί. Ωραία. Συναφείς είναι, εντάξει, όλοι. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο. Δεύτερη σειρά, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει για τα κριτήρια καπολυθείας. Έχετε μιλήσει, πρέπει να έχετε κάνει κάποιο σχετικό εργαστήριο ή μάθημα θεωρητικό. Επομένως θα τα περάσω λίγο γρήγορα και στο τέλος αυτής της παρουσίασης θα εστιαστώ στο τεστ Παπα-Νικολάου, θα προσπαθήσω να δείξω και κάποια πλακάκια. Γενικά κριτήρια καπολυθείας, τι κοιτάζουμε παιδιά, κατά βάση τον πυρήνα. Τη σχέση πυρήνα-κυταροπλάσματος. Πόσο μεγάλος είναι ο πυρήνας σε σχέση με το κυταρόπλασμα. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες, τις κυταρικές ομάδες, εξετάζουμε τις σχέσεις των κυτάρων μεταξύ τους και βεβαίως αν υπάρχουν ξένα κύτταρα ή ιστικές δομές στο υλικό που έχει αποσταλεί. Αυτό αφορά κυρίως υγρά, παρακεντήσεις δηλαδή πλευρωτικού υγρού, ασκητικά υγρά κλπ. Θα προσπαθήσουμε τώρα ένα-ένα από αυτά να τα αναλύσουμε και να δείξουμε κάποιες εικόνες. Πριν προχωρήσετε, ναι. Σαν γενικό κανόνα σε μια κυταρολογική εξέταση, ναι, ναι. Τι θα δούμε σαν συμπεριφορά κυτάρων, όχι καλοήθικα από ήδη, τι βλέπουμε σε μια κυταρολογική. Δηλαδή βλέπουμε να παίρνουν την αρχιτεκτονική του ιστού, να τίνουν, να αλλάζουν σχήμα, να κάνουν... Αυτά που βλέπουμε είναι κύτταρα που ανάλογα με το όργανο έχουμε σταντάρει και ξέρουμε πώς είναι τα φυσιολογικά, πώς είναι η φυσιολογική μορφολογία. Ακριβώς. Και αν πρόκειται για κακοήθεια, αν πρόκειται ας πούμε για μια καρκινική αλλίωση βαριά, θα τα δούμε τελείως διαταραγμένα. Θα δούμε εκτροπικές μορφές, θα δούμε πολύ διαφορετική εικόνα μορφολογικά από αυτή που περιμένουμε. Και τώρα για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, προσπαθούμε να εστιάσουμε λίγο, να σας κάνω έτσι να μπείτε σε μια λογική, χωρίς να μπορέσω να σας κάνω κυταρολόγου σε μισή ώρα, γιατί είναι μια ειδικότητα που είναι πενταετής ειδικότητα και θέλει μια εμπειρία. Ωστόσο, να προσπαθήσω λίγο να σας δώσω να καταλάβετε τι κοιτάζουμε. Προφανώς, από την αρχή λέω ότι
το μάτι μας έχει συνηθίσει να βλέπει συνολικά ένα κύτταρο, έτσι, και συνολικά μας χτυπάει ότι αυτό το κύτταρο κάτι τρέχει, είναι βλαμμένο ή είναι κακό ή το κύτταρο είναι καρκινικό. Δεν κοιτάζουμε τον πυρήνα, το κυταρόπλεσμα και κατά κανόνα θα δούμε όλα μαζί τα χαρακτηριστικά της κακοήθειας λίγο πολύ. Δεν υπάρχει ένα κριτήριο, έτσι, θα συνυπάρχουν τα περισσότερα κριτήρια. Απλώς τώρα τα αναλύουμε πολύ διεξοδικά για να μπορέσετε να καταλάβετε λίγο τη λογική. Εξεσημασμένος λοιπόν, εξεσημασμένο μεγάλος πυρήνας, όταν δεν υπάρχει ιστορικό ακτινοβολίας χημειοθεραπείας, είναι από τα ισχυρότερα κριτήρια κακοήθειας. Αυτά που λέμε, ο πυρήνας εδώ καταλαμβάνει πολύ μεγάλη θέση, πολύ μεγάλο χώρο σε σχέση με το κυταρόπλασμα, σε σχέση με το σύνολο δηλαδή του κυτάρου, ο μεγαλύτερος όγκος είναι πυρήνας. Και εδώ βλέπετε τον πυρήνα, το κυταρόπλασμα, ο πυρήνας, το κυταρόπλασμα, πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις. Και εδώ, τώρα, ανομαλία στη χρωματίνη. Ευμεγέθη σωροί, με εντόνως ανώμαλα όρια, αιχμηρές, γωνιώδεις, λέει, προς εκβολές κλπ. Πάχυνση της πυρηνικής μεμβράνης, είναι ισχυρά κριτήρια κακοήθειας. Να, εδώ είναι ας πούμε ένα σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση ο πυρήνας ενός κυτάρου που καταλαμβάνει σχεδόν όλο το κύτταρο, δεν υπάρχει κυταρόπλασμα και αυτό εδώ είναι η χρωματίνη που κάνει τις πυκνώσεις και τις διαβγάσεις, αυτές τις μαυρίες και τις ασπρίλες. Αυτό λοιπόν είναι η ανώμαλη κατανομή της χρωματίνης. Έντονη υπερχρωμασία, μαύρα κύτταρα δηλαδή, μαύροι πυρήνες. Προσοχή, αυτά τα κριτήρια που λέω και γενικά η ατυπία, δηλαδή στοιχεία που μπορεί να ομοιάζουν μορφολογικά με κακοήθεια, παρατηρούνται και στις φλεγμονές. Γι' αυτό το λόγο έχει μεγάλη σημασία το ιστορικό, γι' αυτό το λόγο έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία του κυταρολόγου, να μην υπερδιαγνώσουμε αλλοιώσεις αντιδραστικές που οφείλονται σε φλεγμονές και τις περάσουμε για καρκίνο. Εδώ πολύ μαύροι πυρήνες και ένα αγκαλισμός, αυτό είναι ένα κύτταρο, μπαίνει μέσα σε ένα άλλο. Εδώ ανώμαλοι χρωματικοί πυρήνες, βλέπετε πως είναι έτσι επίμηκες στο σχήμα και αυτοί βέβαια ανώμαλοι πυρήνες. Τώρα ένα άλλο χαρακτηριστικό που εμφανίζουν τα κακοήθη κύτταρα είναι οι μυτώσεις και ιδιαίτερα οι άνθρωπες μυτώσεις, οι πολυπολικές. Εδώ φαίνεται η άτρακτος του κύτταρου σε μύτωση και εδώ ακόμα καλύτερα, δείτε λίγο πως είναι η άτρακτος. Τώρα ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί υπέρ κακοήθειας είναι η παρουσία πυρηνίων και ιδιαίτερα αν είναι πολλά και ανώμαλα τα πυρήνια. Δείτε λίγο πως είναι τα πυρηνιάκια, αυτά τα ροζ, τα πιο σκούρα μάλλον, οι πιο σκούρες μπαλίτσες μέσα στον πυρήνα. Αυτά και αυτά, εδώ. Η πολυπυρήνωση, προσοχή, υπάρχουν και φυσιολογικά πολυπύρηνα κύτταρα. Στα κακοήθη όμως κύτταρα έχουμε διακύμανση στο μέγεθος και στο σχήμα των πυρήνων. Να, ένα πολυπυρήνο, έτσι, μεγάλο κυταρόπλασμα. Με πολλούς πυρήνες. Και βέβαια μικρότερος πυρήνας, μεγαλύτερος εδώ πυρήνας. Έτσι. Τώρα, περνάμε στο δεύτερο κριτήριο κακοήθειας, υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία. Χονδροειδώς δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχουμε πολύ πυρήνα σε σχέση με το κυταρόπλασμα. Δείτε εδώ. Και εδώ, με τα βελάκια, αλλά τα περισσότερα κύτταρα. Και περνάμε τώρα στα συνδυασμένα κριτήρια, έτσι, υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία, εδώ σχεδόν όλο το κύτταρο καταλαμβάνει ο πυρήνας και βεβαίως ανώμαλη χρωματίνη, πυκνώσεις, διαβγάσεις. Τώρα, σχέση πυρηνικής προς κυταρική μεμβράνη, είναι λίγο δύσκολο αυτό για σας, κάπου το αναφέραμε πριν,
Εδώ το ένα κύτταρο μπαίνει μέσα στο άλλο, είναι σαν να το αγκαλιάζει, βλέπετε, και προσλαμβάνουν οι πυρήνες περιφερική θέση. Αυτό συνήθως το κάνουν τα αδενοκαρκινώματα. Και εδώ έχει μπει το ένα κύτταρο μέσα στο άλλο και οι πυρήνες τους είναι στην περιφέρεια. Τώρα στις κυταρικές ομάδες έχουμε ποικιλομορφία στη θέση των πυρήνων ή στην πυρηνοπλασματική αναλογία, διαταραχές της αρχιτεκτονικής, τι σημαίνει ότι το ένα κύτταρο κοιτάζει από εδώ, το άλλο κύτταρο κοιτάζει από εκεί. Δεν έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Και βεβαίως το μέγεθος και το σχήμα των πυρήνων ποικίλει. Άλλα μεγάλα, άλλα μικρά. Εδώ λοιπόν μια ομάδα καθοήθης. Έτσι βλέπετε δεν έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό τα κύτταρα, να κοιτάζουν ας πούμε όλα προς τα εδώ, αυτό κοιτάζει προς τα εκεί, αυτό προς τα εδώ. Και βεβαίως όπως σας είπα συνυπάρχουν τα περισσότερα κριτήρια κακοήθειας που προαναφέραμε. Επίσης διαταραχή στην αρχιτεκτονική και πλειομορφία στους πυρήνες, κακοήθειες ομάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρουσία ξένων κυττάρων ή ιστών, τι σημαίνει αυτό? Αν δούμε σε ένα υγρό, ας πούμε, σωματικής κοιλώτας, πλευρητικό ή ασκητικό υγρό, που περιμένουμε φυσιολογικά να δούμε λίγα μεσοθυλιακά κύτταρα και φλεγμονώδη κύτταρα, αν δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το υγρό αδενικά κύτταρα, τότε, όπως είναι αυτά, τώρα βέβαια θα μου πείτε γιατί είναι αδενικά, το ξέρουμε εμείς σαν κυταρολόγοι γιατί είναι ομάδα και τα μεσοφυλιακά κύτταρα συνήθως δεν κάνουν ομάδα, αλλά είναι μεμονωμένα. Αυτά λοιπόν είναι μια ομάδα από κακοήθη κύτταρα, είναι αδενικά. Όταν τα δούμε λοιπόν μέσα σε υγρό κοιλιάς, αυτό είναι ένα καμπανάκι ότι υπάρχει κάπου αδενοκαρκίνωμα. Και έχει δώσει, έχουν πέσει κακοήθη κύτταρα μέσα στο υγρό της κοιλιάς. Μένει λοιπόν να πάρουμε ένα καλό ιστορικό για να μας προσανατολίσει και ο κλινικός γιατρός που μπορεί να είναι η πρωτοπαθής εστία και να κάνουμε τις αντίστοιχες άνοσο-κυταροχημικές χρώσεις, δηλαδή να ζητήσουμε ένα πάνελ από γονίδια, πρωτεΐνες κλπ. Να δούμε ποιες βάφουν, ποιες όχι, ώστε να πιθανολογήσουμε με μεγάλη πολλές φορές, αρκετές φορές ακρίβεια, την πρωτοπαθή εστία. Να πούμε δηλαδή αν αυτή η κακοήθης ομάδα, αυτό το αδενοκαρκίνωμα, προέρχεται από πάγκρεας, αν προέρχεται από στομάχι, αν προέρχεται από μαστό, αν προέρχεται από οθήκη και έχει κάνει πια μεταστάσεις και στην κοιλιά. Παραγωγή βλένης, είναι τα, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι κάποια στρογγυλά μπαλάκια στο κυταρόπλασμα, ίσως αχνοφαίνονται με λίγο μπλε χρώμα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το κάνουν τα αδενοκαρκινώματα. Παραγωγή βλένης. Προσοχή, είπαμε και στην αρχή ότι απόλυτο, τέλειο και μοναδικό κριτήριο κακοήθειας δεν υπάρχει. Ορισμένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά υπάρχουν και σε καλοήθη κύτταρα. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ίσως όχι σε απόλυτα καλοήθη κύτταρα, αλλά όταν έχει επιδράσει κάποιος παράγοντας φλεγμονής ή αν έχει πούμε, επιδράσει με ακτινοβολία, με φάρμακα, με χημειοθεραπεία, έτσι μπορούμε να δούμε κάποιες αντιδραστικές αλλοιώσεις που να μοιάζουν με καρκίνο, χωρίς βέβαια να είναι τόσο έντονες. Και εκεί μπαίνει η εμπειρία των γιατρών που εξετάζουν το βήμα και το κλινικό ιστορικό. Κάποιες περιπτώσεις, τώρα κάποιες εικόνες φωτομικροσκοπίου, αυτό είναι ένα πλακώδες καρκίνωμα, ομάδες από κακοήθη κύτταρα, πλακώδη. Εδώ πιο συγκεκριμένα κάποιες ιδιαίτερες εκτροπικές μορφές κυττάρων, αυτά λέγονται γυρίνη, τα κύτταρα αυτά τα επιμήκη. Αυτή είναι μια ομάδα με κακοήθη, ομάδα έτσι, με υπερχρωματικούς πυρήνες, βλέπετε πόσο μαύρη είναι. Από πλακώδη κύτταρα. Τα κόκκινα αυτά μικρά μπαλάκια, τα σφαιριδιάκια, είναι ερυθρά αιμοσφαίρια. Και αυτά εδώ είναι πολυμορφοπύρηνα. Φλεγμονώδη στοιχεία. Σχεδόν πάντα στα κυταρολογικά επιχρήσματα θα δούμε φλεγμονώδη στοιχεία. Είτε είναι τεστ Παπα-Νικολάου, είτε είναι κυταρολογικές εξετάσεις ούρων, είτε πτιέλων, έτσι συνυπάρχουν.
χονδροειδώς λέμε τώρα, επιθυλιακά κύτταρα, όπως είναι αυτά, καλοήθη όταν είναι αρνητικά τα υγρά, κακοήθη όταν είναι θετικά τα υγρά, τα υλικά μας, και μπορεί να δούμε ρυθρά αιμοσφαίρια, μπορεί να δούμε και φλεγμονώδη στοιχεία. Ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα, μπορούμε να δούμε λεμφοκυταράκια που είναι μικρά μονοπύρινα κύτταρα ή μακροφάγα. Αυτά είναι τα φλεγμονώδη κύτταρα. Έτσι βλέπουμε στα επικρίσματα. Τα βλέπουμε και στα ιστολογικά και στις βιοψίες. Πάλι εδώ, πλακώδες καρκίνωμα. Τα κύτταρα αυτά, έτσι, διατάσσονται, βλέπετε ότι σαν να ξεχωρίζει το ένα από το άλλο, είναι ιδιαίτερα μαύρα, και αυτό το λέω γιατί θα δούμε παρακάτω κάποιες εικόνες αδενοκαρκινωμάτων. Να, εδώ λοιπόν, να δείξουμε μια εικόνα από φυσιολογικό αδενικό επιθήλιο που επενδύει, για παράδειγμα, το γαστρεντερικό σύστημα, ο στόμαχος, το έντερο, έχει μονόστιβο κυλιδρικό επιθήλιο αδενικό τέτοιου τύπου, με αυτή τη μορφολογία. Αυτά τα κύτταρα εδώ είναι τα αντίστοιχα κακοήθη. Είναι λοιπόν κακοήθη αδενικά κύτταρα, αδενοκαρκινώματα δηλαδή. Δείτε τα πώς διαφέρουν, είναι στο ίδιο πεδίο σε σχέση με τα φυσιολογικά. Μεγαλύτερη πυρήνες προφανώς, με όλα τα κριτήρια κακοήθειας που είπαμε. Τι λίγο ήταν. Αυτό το συγκεκριμένο, αυτό πιθανότητα είναι από έντερο. Τώρα είναι διδακτική η φωτογραφία, είναι διδακτική εικόνα για να μπορέσουμε, το έχουμε βάλει μαζί, για να μπορέσουμε να σας δείξουμε τα φυσιολογικά αδενικά σε σχέση με τα κακοήθη να το καταλάβετε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο μοντάζ, δεν είναι εικόνα από τα κύτταρα. Είναι η κυταρολογία στο γαστρεντερικό σύστημα, δηλαδή είναι σε παραδείγματος και σε δήμα από πράγμα, ή πρέπει να είναι μια σύγχρονοσκόπηση μετά από προετοιμασία να κάνει ο ενδοσκόπος έκπληση με έκπληση, έτσι. Αυτό. Κόπρανα δεν εξετάζουμε. Ναι. Δεν γίνεται κυταρολογική κόπρανα, ας πούμε. Να τώρα, κακοήθη αδενικά κύτταρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πλευρητικό ή ασκητικό υγρό. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση, εμείς όταν βλέπουμε κακοήθη κύτταρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού προέρχονται. Εκείνος που θα μας το πει είναι ο κλινικός γιατρός. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, έχουν την ίδια φάτσα, για να το πω πολύ απλά, από οποιοδήποτε όργανο κι αν προέρχεται, που επενδύεται από αδενικό επιθήλιο. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αδενικά κύτταρα στομάχου, εντέρου, ακόμα και μαστού, ας πούμε. Έτσι, ή παγκρέατος, έχουν όλα την ίδια μορφολογία. Επίσης, ένα αδενοκαρκίνωμα την ίδια μορφολογία έχει, κατά κανόνα. Άρα, λοιπόν, η προέλευση, όπως σας είπα, είναι θέμα ιστορικού, εντόπισης και βεβαίως ανοσοκυταροχημικού προφίλ, δεικτών, για να πούμε από πού προέρχονται αυτά τα κακοήθη κύτταρα. Δεν έχουν δηλαδή αυτά καμιά ταμπέλα να λένε εγώ είμαι αδενοκαρκίνωμα στομάχου ή εγώ είμαι αδενοκαρκίνωμα μαστού. Δεν ξέρω αν απάντησα. Ωραία. Και περνάμε σε ένα τρίτο τύπο καρκινωμάτων. Επί τη ευκαιρία εδώ να πω ότι τα καρκινώματα, έτσι που καρκίνος είναι η κακοήθεια του επιθυλιακού ιστού, είναι τριών τύπων, είναι τα πλακώδη καρκινώματα, τα ουροθυλιακά καρκινώματα και τα αδενοκαρκινώματα. Ωραία. Με την έννοια τη στενή, την ιατρική, οι κακοήθειες είναι τεσσάρων ειδών. Είναι οι καρκίνοι, κακοήθειες δηλαδή του επιθυλιακού ιστού, είναι τα λεμφώματα, λεμφικού ιστού, τα σαρκώματα, μεσενχυματογενή νεοπλάσματα και τα μελανώματα. Όταν λέμε λοιπόν καρκίνος, με την έννοια την ιατρική, εννοούμε την κακοήθεια του επιθυλιακού ιστού. Βέβαια, ο κόσμος σαν καρκίνο εννοεί όλα τα νεοπλάσματα, όλα τα κακοήθη νεοπλάσματα, ας πούμε ακόμα και τα μελανώματα ή τα λεμφώματα. Αλλά επειδή εμείς εδώ είμαστε γιατροί και έτσι θέλουμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί αυτό έχει βεβαίως διαφορά στη βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων και κυρίως στη θεραπεία, γι' αυτό το λόγο διαχωρίζουμε τους καρκίνους, που βεβαίως είναι οι συχνότερες κακοήθειες, είναι το 90% των κακοήθειών στον άνθρωπο, αλλά το υπόλοιπο μικρότερο ποσοστό κακοήθειών δεν είναι καρκίνοι. Ωραία, είναι σαφές αυτό.
Ουροθυλιακό λοιπόν καρκίνωμα από μία περίπτωση κυταρολογικής ούρο. Μικρότερα εδώ κυταράκια έχουμε μαύροι πυρήνες και πολύ μεγάλος πυρήνας σε σχέση με το κυταρόπλασμα, πολύ δηλαδή διαταραγμένη, πολύ ψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία. Τώρα θα μου πείτε πώς ξέρω ότι αυτά είναι κακοήθη ουροθυλιακά. Προφανώς εδώ δεν έχω να σας δείξω στο ίδιο πεδίο, αλλά ξέρουμε πώς είναι τα καλοήθη ουροθυλιακά. Είναι ακόμα μικρότερα κυταράκια, δεν είναι τόσο μαύρα, είναι πιο αραιοχρωματικά. Ξέρουμε δηλαδή τη μορφολογία των φυσιολογικών κυτάρων και επομένως όταν τα βλέπουμε διαφορετικά, αυτό μας χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι τρέχει. Και τώρα δύο λόγια για ένα φυσιολογικό τεστ Παπα-Νικολάου. Είναι, όπως είπαμε, η ουτίνα των κυταρολόγων. Έτσι, τι εξετάζουμε εδώ? Κύτταρα από το πλακώδες επιθύλιο του κόλπου και του τραχύλου, άλλα πλακώδη κύτταρα, αδενικά κύτταρα από τον ενδοτράχυλο. Αυτά τα λέω γιατί θα σας δείξω εικόνες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι περιέχει ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Σπανιότερα έως σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε κύτταρα από άλλα μέρη του γεννητικού συστήματος, ενδομητρικά ή οοφυτικά κύτταρα. Βλέπουμε όμως συχνότατα φλεγμονώδη κύτταρα, όπως σας είπα, που θα τα δούμε σε όλα τα κυταρολογικά επικρίσματα, πολυμορφοπύρινα, λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα, χλωρίδα, δηλαδή τα φυσιολογικά κολποβακτηρίδια ή αν υπάρχει κάποια παθολογική χλωρίδα μύκητες. Τώρα όσον αφορά τα άλλα στοιχεία, σπανίνο, στάλτε, αίμα, σπερματοζουάρι. Άρα λοιπόν θα εστιάσουμε στα πλακώδη κύτταρα, στα αδενικά κύτταρα, στα φλεγμονώδη κύτταρα και στη χλωρίδα. Αυτά περιμένουμε να δούμε σε ένα φυσιολογικό τεστ Παπα-Νικολάου. Τώρα, σε ένα τεστ Παπα-Νικολάου που έχει πρόβλημα, εκτός από αυτά τα φυσιολογικά κύτταρα, τα πλακώδη και τα αδενικά, θα δούμε και παθολογικά κύτταρα. Να μπερδεύονται δηλαδή, μέσα στο ίδιο πλακάκι. Εκτός από τα φυσιολογικά, ο ρόλος μας είναι κατά κάποιο τρόπο να ψαρέψουμε τα παθολογικά κύτταρα. Και να πούμε, εδώ υπάρχει δυσπλασία που μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο τραχύλου μήτρας. Πού οφείλεται, παιδιά, η δυσπλασία, ειδικά στον τράχυλο της μήτρας, έχουμε βρει ότι η καρκινογένεση, που ξεκινά από τη δυσπλασία, προχωρά σε βαριά δυσπλασία, αυτό που λέμε CIN 1, 2, 3 και σε διηθητικό καρκίνο, έχουμε βρει ότι σχετίζεται με τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, με τον HPV. Είναι ελάχιστοι καρκίνοι για τους οποίους υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση με ιούς. Ο καρκίνος λοιπόν του τραχύλου της μήτρας είναι ένας, ίσως ο πιο χαρακτηριστικός καρκίνος που σχετίζεται με ιογενή μόλυνση. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε και η μεγάλη σημασία των κυταρολόγων είναι να εντοπίσουμε παθολογικά κύτταρα που θα δούμε σε ένα τεστ Παπα-Νικολάου, τα οποία τι έχουν κάνει, έχουν προσβληθεί από τον ιό HPV. Τότε λοιπόν λέμε ότι η γυναίκα έχει προσβληθεί από τον ιό των κονδυλωμάτων, έχει μια low grade, high grade, SIL, όπως λέμε, αλλίωση, ελαφρά ή βαριά δυσπλασία, που σημαίνει λοιπόν ότι έχει προσβληθεί από τον ιό HPV, τη βάζουμε σε παρακολούθηση. Και γιατί την παρακολουθούμε? Γιατί ένα ευτυχώς μικρό ποσοστό από αυτές τις μολύνσεις δυστυχώς δεν αυτοϊώνται όπως οι περισσότερες HPV μολύνσεις, αλλά ένα 10% παραμένει, επιμένει και προχωρά σε διηθητική νόσο. Η διαδικασία της καρκινογένεσης, ευτυχώς στον τράχυλο της μήτρας, η φυσική ιστορία λοιπόν του καρκίνου είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή από την πρωτομόλυνση, από την επαφή με τον HPV μέχρι να αναπτύξει η γυναίκα διηθητικό καρκίνο τραχύλου, περνάνε τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Από εκεί και πάνω συζητάμε για να γίνει, ας πούμε, κακοήθεια η μόλυνση από HPV. Άρα, σε αυτά τα χρόνια, όταν η γυναίκα παρακολουθείται με τεστ Παπα-Νικολάου, προφανώς θα τσιμπήσουμε σε πρώιμα στάδια τη βλάβη.
τι θεραπεύουμε. Οι γυναικολόγοι δηλαδή κάνουν μια κολοειδή εκτομή, αφαιρείται το τμήμα του τραχύλου που έχει βλαφθεί και μιλάμε για πλήρη ίαση. Πλήρη ίαση. Έτσι, πριν καν η νόσος γίνει διαιθητική. Πριν δηλαδή να μιλήσουμε για επίσημο διαιθητικό καρκίνο τραχύλου μήτρας. Ωραία. Τώρα δεν θα μιλήσω αναλυτικά για τους τύπους. Έχουμε κάποιους τύπους κυττάρων, του πλακωδών κυττάρων, του κόλπου και του τραχύλου βασικά, παραβασικά, διάμεσα και πολύ πυκνωτικά. Λεπτομέρειες αυτά για σας, τους κυταρολόγους ενδιαφέρουν. Απλώς ο τύπος των διαμέσων κυττάρων είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν στο επίχρησμα. Είναι τα κύτταρα αυτά που πέφτει το μάτι μας για να δούμε τους πυρήνες τους, πώς είναι φυσιολογικά, γιατί με τους πυρήνες των φυσιολογικών διαμέσων κυττάρων συγκρίνουμε τα κύτταρα που μας φαίνονται ύποπτα. Τα κιλοκύτταρα δηλαδή, τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από τον HPV, θα έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο πυρήνα σε σχέση με τον πυρήνα του διαμέσου κυττάρου. Εδώ είναι λεπτομέρειες τα χαρακτηριστικά των κυττάρων και πάμε εδώ να δούμε. Φυσιολογικά πλακώδη κύτταρα. Δείτε αυτές τις μορφολογίες. Όλα και στα τέσσερα πεδία είναι όλα τα κύτταρα αυτά φυσιολογικά. Σε ένα τεστ Παπανικολάου. Εδώ έχουμε καθαρό υπόστρωμα, όπως βλέπετε, και εδώ καθαρό υπόστρωμα. Εδώ φαίνονται τα φλεγμονώδη στοιχεία. Λεμφοκύτταρο, αυτό το κυταράκι, το μονοπύρινο, με το μικρό μαύρο πυρήνα, πολυμορφοπύρινα λευκοκύτταρα. Ωραία. Επιθυλιακά κύτταρα. Και εδώ επιθυλιακά κύτταρα. Ερυθροκύτταρα δεν βλέπω. Προχωρούμε. Αυτό είναι που ήδη είπα, ότι σημείο αναφορά στη διάγνωση προκαρκινικών αλλοιώσεων έχει ο πυρήνας του διαμέσου κυττάρου και όταν λέμε ότι ένας πυρήνας είναι παθολογικός, το συγκρίνουμε με τον πυρήνα του διαμέσου κυττάρου. Τώρα, αδενικό επιθύλιο, έτσι, ο ενδοτράχυλος καλύπτεται από ψηλά κυλινδρικά κύτταρα και τώρα η ζώνη μετάπτωση του πλακώδους επιθυλίου του εξωτραχύλου στο αδενικό επιθύλιο του ενδοτραχύλου έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εκεί αναπτύσσονται οι περισσότεροι καρκίνοι και προκαρκινικές αλλοιώσεις. Στη ζώνη μεταπτώσεως λοιπόν. Πάμε να δούμε εδώ τις φατσούλες των φυσιολογικών αδενικών κυττάρων. Δείτε παιδιά, αυτό είναι πλακώδες κύτταρο, δείτε λίγο τη μορφολογία του. Αυτά τα κυτταράκια εδώ είναι αδενικά, έχουν ένα κυλινδρικό σχήμα. Ίσως φαίνεται εδώ να έχουν κάποιους κροσούς, ο πυρήνας στην άκρη. Εδώ ομάδα φυσιολογικών αδενικών κυττάρων που μοιάζουν με ρησοκυρίθρα. Εδώ είναι αδενικά κύτταρα που μοιάζουν να έχουν χάσει τον πυρήνα τους, είναι έτσι σαν μεμονωμένα. Και εδώ πάλι στη φωτογραφία φαίνεται ένα πλακώδες κύτταρο για να καταλάβετε τη διαφορά. Και τα υπόλοιπα κύτταρα τα επιθυλιακά είναι αδενικά. Τώρα, γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά, για να καταλάβετε λίγο πώς είναι η φατσούλα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, των φυσιολογικών κυττάρων που θα δούμε σε ένα τεστ Παπανικολάου. Ξαναλέω, κατά κύριο λόγο τα κύτταρα θα έχουν αυτή τη μορφολογία, πλακώδη δηλαδή, και μία από αυτές τις μορφολογίες των αδενικών κυττάρων. Θα δούμε επίσης χλωρίδα, θα δούμε και φλεγμονώδη κύτταρα. Οτιδήποτε άλλο κύτταρο επιθυλιακό είναι διαφορετικό, είναι για μας ύποπτο. Το εξετάζουμε, δηλαδή πέφτει το μάτι μας και λέμε τι είναι τώρα αυτό. Είναι καρκινικό, έχει προσβληθεί από HPV. Όπως είπα, ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία τραχύλου είναι ιστολογικές αλλοιώσεις στο επιθύλιο που αν αφαιθούν χωρίς θεραπεία εξελίσσονται σε καρκίνο, σε διαιθητικό καρκίνο. Οφείλονται στον ιό HPV. Ωραία. Είπαμε ότι είναι από τους καρκίνους ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας που σχετίζεται αιτιοπαθογενετικά με τον ιό HPV και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, χαμηλόβαθμες, πλακώδεις ενδοεπιθυλιακές αλλοιώσεις και υψηλόβαθμες. Λίγο πολύ τα κυταρολογικά χαρακτηριστικά των δυσπλασιών είναι τα ίδια με τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων. Μεγάλοι πυρήνες, δηλαδή αύξηση πυρηνοπλασματικής αναλογίας, ανώμαλα πυρηνικά όρια, υπερχρωμασία κλπ. Το περιμένουμε, έτσι. Οι δυσπλασίες αυτές είναι προκαρκινικές αλλοιώσεις. Θεωρούνται de facto προκαρκινικές αλλοιώσεις. Άρα οφείλουν να έχουν μορφολογικά και λίγο πολύ τα κριτήρια κακοήθειας.
Τώρα, η πιθανότητα να υποστρέψει μια low grade, μια χαμηλόβαθμη πλακώδη σε ενδοεπιθυλιακή αλλίωση είναι μεγάλη και όταν λέω να υποστρέψει, εννοώ να υποστρέψει αφεαυτού, αφεαυτής από μόνη της. Άρα, όταν μια γυναίκα λέμε μια κοπέλα ότι έχει προσβληθεί από HPV, προς Θεού δεν την πανικοβάλλουμε, ειδικά όταν πρόκειται για χαμηλόβαθμη αλλίωση, με περισσότερες πιθανότητες, το 80% είναι πιθανό να υποστρέψει από μόνη της η αλλίωση χωρίς καμιά θεραπεία. Δυστυχώς, όπως είπα, ένα μικρό ποσοστό, ένα 10% θα επιμείνει, θα μεταπέσει σε υψηλόβαθμη πλακώδη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση. Και εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα υποστροφής, αλλά εδώ δυστυχώς η εξέλιξη προς διαιθητική νόσο είναι περισσότερο πιθανή έως βέβαιη και γι' αυτό το λόγο όταν έχουμε μια υψηλόβαθμη δυσπλασία δεν το ρισκάρουμε, δεν την αφήνουμε χωρίς θεραπεία. Οι γυναικολόγοι επεμβαίνουν και κάνουν κονοϊδιεκτομή για να πετύχουμε πλήρη ίαση και να μην αφήσουμε την νόσο να εξελιχθεί σε διαιθητικό καρκίνο τραχύλου. Και τελειώνοντας, γιατί θα δούμε μόνο εδώ στην οθόνη, κάποιες εικόνες από τεστ Παπα-Νικολάου, θα προσπαθήσω εδώ να σας εξηγήσω πώς είναι, παιδιά, τα κιλοκύτταρα. Δείτε λίγο αυτά τα κύτταρα εδώ, πόσο διαφορετικά είναι, ας πούμε, από αυτό που βλέπαμε πριν, που είναι ένα φυσιολογικό πλακώδες κύτταρο. Αυτό, αυτό, τα εδώ ενδιάμεσα είναι φλεγμονώδη, τα κόκκινα σφαιριδιάκια είναι ερυθρά αιμοσφαίρια, έτσι. Και αυτά εδώ, δείτε τώρα τα κύτταρα αυτά τα πλακώδη, πόσο διαφορετικά είναι. Τι διαφορετικά δηλαδή, δείτε αυτό τον πυρήνα σε σχέση με αυτό. Είναι πολύ μεγαλύτερος. Είναι μαύρος, έτσι. Εδώ είναι δύο πυρήνες, διπύρινο, υπερχρωματικός πυρήνας. Προφανώς οι δύο είναι μεγαλύτεροι από αυτόν. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι αυτή η ασπρίλα γύρω από τον πυρήνα. Αυτή η άλλος, η περιπυρηνική. Αυτή λοιπόν η περιπυρηνική διάβραση σε συνδυασμό με τις πυρηνικές ανομαλίες μας δείχνουν ότι εδώ έχουμε κύλο-κύτταρα, άρα έχει προσβληθεί η γυναίκα από τον ιό HPV και έχουμε μια χαμηλόβαθμη πλακώδη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση. Εδώ είναι μια περίπτωση από υψηλόβαθμη πλακώδη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση. Αυτά τα κυταράκια είναι φλεγμονώδη, μη μας μπερδεύουν. Αυτά εδώ στη μέση τα μεγάλα είναι τα επιθυλιακά κύτταρα, έτσι. Τα δυσκαριωτικά όπως λέμε, με παθολογικούς δηλαδή πυρήνες, προκαρκινική αλλίωση, δείτε εδώ τα χαρακτηριστικά της καποήθειας, έτσι. Μεγάλοι πυρήνες, ανομαλίες χρωματίνης, υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία. Πάμε εδώ τώρα να δούμε. Αυτά τα κύτταρα εδώ επάνω, για να τα ξεχωρίζουμε, είναι φυσιολογικά αδενικά κύτταρα που προέρχονται, όπως είπαμε, από τον ενδοτράχυλο. Αυτά εδώ τα κύτταρα κάτω είναι κύτταρα παθολογικά, κύτταρα δυσκαριωτικά, με υψηλού βαθμού δυσπλασία. Πλακώδη κύτταρα δηλαδή, έχουν προσβληθεί από τον ιό HPV και έχουν μεταπέσει σε CIN3 αλλίωση. Υψηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση. Προφανώς και θέλει εμπειρία, έτσι, για να καταλάβει κανείς και να ξεχωρίσει τα φυσιολογικά αδενικά κύτταρα από τα κακοήθη, τα σχεδόν κακοήθη δηλαδή, για να μην τα πω κακοήθη, να τα πω δυσπλαστικά, πλακώδη κύτταρα. Πάλι εδώ, δείτε ένα φυσιολογικό πλακώδες, αυτό το μεγάλο και αυτό εδώ. Αυτά τα κύτταρα εδώ που ξεχωρίζουν τα διαφορετικά είναι τα δυσπλαστικά κύτταρα. Εδώ επίσης, στη μέση και με το βελάτι, τα κακοήθη κύτταρα, έτσι τα δυσκαριωτικά, αυτά φυσιολογικά. Φυσιολογικό αυτό, αυτό φυσιολογικό, αυτό φυσιολογικό, αυτά πολυμορφοπύρινα, πολυμορφοπύρινο, ιστιοκύτταρο είναι αυτό, πολυμορφοπύρινο, πολυμορφοπύρινο. Άρα ξαναλέω ότι σκρινάροντας ένα πλακάκι, ένα κυταρολογικό επίκρισμα, τι προσπαθούμε, παιδιά, προσπαθούμε ανάμεσα σε ένα σύνολο, σε χιλιάδες φυσιολογικά κύτταρα πλακώδη αδενικά, να ψαρέψουμε τι τέτοιου τύπου κύτταρα. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν ή όχι παθολογικά κύτταρα. Λίγο πολύ αυτό το κάνουμε και σε όλα τα επικρίσματα. Έτσι, απλά δείχνω ένα τεστ Παπα-Νικολάου που είναι τα πιο συχνά μας υλικά.
Εδώ μια περίπτωση πάλι, δείτε πόσο έντονα φαίνονται τα χαρακτηριστικά της κακοήθειας. Δείτε πυρήνας εδώ πώς είναι, τι σχήμα ανώμαλο έχει, εδώ. Μαύρη μαυρίλα, έτσι έχω την υπερχρωμασία. Άλλη μια περίπτωση, εδώ είναι αυτά τα κύτταρα, εδώ τα έχει σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Περίπτωση από υψηλόβαθμη πλακώδεντρη επιθυλιακή αλλίωση. Αυτά είναι ερυθρά ημοσφαίρια, τα κοκκινάκια. Και εδώ φαίνονται, και εδώ έχει κάποια φλεγμονώδη στοιχεία στο υπόστρωμα. Αυτά είναι φυσιολογικά πλακώδη εδώ, και αυτό φυσιολογικό πλακώδη. Και αυτά εδώ είναι τα δυσπλαστικά. Τα κύτταρα δηλαδή που χτυπάνε στο μάτι του κυταρολόγου. Όπως είπαμε, το χαρακτηριστικό της HPV λίμωξης είναι τα κυλοκύτταρα, με τα δισκελατοσικά δεν θα ασχοληθώ. Τα κυλοκύτταρα, όπως τα είδαμε και πριν, φαίνονταν καλύτερα. Να, είναι μεγάλα κύτταρα, έτσι, με έναν ανώμαλο βαθυχρωματικό πυρήνα και μια περιπυρηνική άλλο, μια περιπυρηνική ασπρίλα, διάβλαση. Δείτε το φυσιολογικό, διάμεσο κύτταρο, πώς είναι ο πυρήνας, δείτε το κυλοκύτταρο. Να τα πάλι, εδώ φαίνονται ακόμα καλύτερα με την άλλο. Έτσι. Και αυτά είναι φυσιολογικά πλακώδη κύτταρα. Στο ίδιο πεδίο, στην ίδια εικόνα για να μπορέσετε να τα καταλάβετε. Πάλι, κυλοκύτταρα και εδώ αυτό φυσιολογικό, αυτά φυσιολογικά, σαφέστατα. Και βεβαίως θα υπάρχουν και κάτι και σε διάμεσες μορφές που μας προβληματίζουν, έτσι, και προβληματίζουν και τους κυταρολόγους, είναι η αλήθεια, πολλές φορές. Είπαμε με τα δισκερατοσικά δεν θα ασχοληθούμε. Και όπως είπα, τα 2/3 των περιπτώσεων των ενδοεπιθυλιακών αλλοιώσεων υποχωρούν αυτόματα, ενώ μόνο το 1/3 εξελίσσεται σε βαρύτερη, δυσπλασία, high grade SIA ή και σε διαιθητικό καρκίνο. Αυτός είναι ο λόγος που είπα ότι δεν πρέπει να τρομάζουμε ιδιαίτερα τα νεαρά κορίτσια όταν έχουν προσβληθεί από τον ιό του HPV, που είναι και κάτι συχνότατο. Αυτά, παιδιά, ήθελα να πω. Ωραία. Να μην σας κουράσω άλλο. Προσπάθησα να σας δείξω τις εικόνες που θα βλέπατε στο μικροσκόπιο στην οθόνη, για να καταλάβετε, γιατί δεν μπορούσα να περάσω από ένα ένα. Έτσι, να σας δώσω κάποια ερωτήματα και κάποιες πολύ βασικές γνώσεις, για να μην βγαίνετε έξω και λέτε τι είναι αυτή η κυταρολόγια, ας πούμε. Γιατί άλλος νομίζει ότι ασχολούμαστε με την πείραξη, άλλο το λέω εγώ με την κυταρίτιδα και άλλο ότι δεν είμαστε γιατροί ή οτιδήποτε άλλο που έχω ακούσει. Αυτά από μένα. Σωτήρη, μπορεί να πάρουμε παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.